F-16 δυσπεψία των εχθρών της Τουρκίας. Ενέργησαν με ψέματα και συκοφαντίες. Είναι ο τίτλος άρθρου τουρκικού μέσου μαζικής ενημέρωσης, του οποίου τα κυριότερα σημεία είναι τα παρακάτω. Το ΦΕΤΟ, το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν, το Αρμενικό και το Ελληνικό Λόμπι, που έστειλαν επιστολή στο Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών για να υπονομεύσουν τις συνομιλίες πώλησης και εξυγχρονισμού των F-16 στην Τουρκία, δεν μπόρεσαν να χωνέψουν τις θετικές δηλώσεις τις τελευταίες ημέρες. Εχθροί της Τουρκίας με διάφορα ψέματα και συκοφαντίες εξέφρασαν τις αυταπάτες τους ότι δεν πουλήθηκε το F-35 και δεν πρέπει να πουληθεί και το F-16. Ο εκπρόσωπος της Φλόριντα Γκάς Μπιλιράκης, με την υποστήριξή του εκπρόσωποι υποστηρικτών του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν, έστειλαν επιστολή για τα F-16 στον Υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν για να μην πουληθούν στην Τουρκία. Σε επιστολή του, το Ελληνοαμερικανικό Συμβούλιο Ηγεσίας αναφέρει: «Παρά τις κυρώσεις και την αποπομπή της από το πρόγραμμα F-35, η Τουρκία δεν μετανιώνει για την κατάσταση που οδήγησε σε αυτές τις κυρώσεις με την αγορά ρωσικών πυραυλικών συστημάτων S-400. Χρησιμοποιεί τώρα τα F-16. Προσπάθησε να προκαλέσει την κυβέρνηση Biden». Στην επιστολή, την οποία υπογράφει ο Έντι Ζεμενίδης εκ μέρους του Ελληνοαμερικανικού Συμβουλίου Ηγεσίας, η Τουρκία αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία με ένα αμερικανικής κατασκευής F-16 που πετά πάνω από τα ελληνικά νησιά. Επιπλέον, ο ανελαίητος αγώνας των στρατιωτών μας κατά των τρομοκρατικών οργανώσεων στη Συρία και το Ιράκ αναφέρθηκε ως ο λόγος για τον οποίο τα F-16 δεν έπρεπε να πουληθούν στην Τουρκία. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.